Να πάρουμε λίγο έτσι κυκλαδίτικο, ωραίο αέρα. Πέτρο μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που κι εσείς είστε εκεί και μπορείτε να μας μεταφέρετε λίγο τον παλμό, το αεράκι το Μικονιάτικο, αλλά και τις εικόνες τις Μικονιάτικες μέσα από το Mykonos Live TV, όπως σε παρακολουθούμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα συναντάμε και ένα μεγάλο star, όπως έγινε και με τον Robin Williams και με τον Justin Bieber και με την Nicole Scherzinger. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί διαφημίζουν την Ελλάδα με τον τρόπο τους. Και βέβαια και εμείς κάνουμε πλάνα που ταξιδεύουν επίσης σε όλο τον κόσμο. Ο Robin Williams ήρθε με την οικογένειά του, είναι σε ένα υπερπολιτελέστατο σκάφος. Και γενικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τον φωτογραφίσει κάποιος, γιατί οι σεκιουριτάδες του κατέβαζαν αμέσως τα κινητά από όλο τον κόσμο. Δεν μπορούσες καθόλου να κάνεις τίποτα, ούτε μια selfie. Και γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια αγοραφοβία και δεν τα πάει πολύ καλά με τον κόσμο. Εντάξει, είναι ένας διεθνής στάρ, τεράστιο στάρ. Πάρα πολύ μεγάλος, που είναι λογικό να θέλει και λίγο την ιδιωτικότητά του. Πάμε όμως λίγο στα δικά μας, στα ελληνικά μας. Η Βίκυ Καγιά τι έκανε στη Μύκονο? Έκανε GNTM με λίγα λόγια. Φόρεσε ένα στραφτερό μπικίνι με πολλά στρας που λαμπίζει γενικά στην Ψαρού και κάναμε μια φωτογράφηση και γενικά μας εντυπωσίασε με το κορμί της, γιατί είναι και μητέρα δύο παιδιών. Και γενικά η φωτογράφηση ήταν έτσι μια πολύ μεγάλη παραγωγή με ένα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο μαγιό. Όπου κούκλα και ο κόσμος που ήταν εκεί και έκανε το μπάνιο του και ξάπλωνε στις ξαπλώστρες, πώς αντέδρασε? Ζήταγε φωτογραφίες από τη Βίκυ. Είναι θεά, είναι καλονή. Είναι πολύ αγαπητή, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Άλλο αν θαυμάζουν οι άντρες. Είναι, παρόλο που είναι μοντέλο, που είναι παρουσιάστρια, δεν έχει δημιουργήσει ποτέ στις γυναίκες, το βλέπω και στα social media, ποτέ ανταγωνισμό. Δηλαδή τη βλέπουν σαν φίλη του, σαν έναν δικό του άνθρωπο, ρωτάνε αρκετά πράγματα για τη διατροφή της και είναι μια γυναίκα που δεν έχει πειραχτεί καθόλου, δεν έχει κάνει τίποτα. Δηλαδή, φυσική ομορφιά. Κούκλα. Πάμε και σε ένα άλλο κορίτσι, το οποίο αισθάνομαι ότι θα πολιτικογραφηθεί από εδώ και πέρα, Μικονιάτισσα. Είναι η Ιωάννα Τούνη, φεύγει καθόλου, παιδάκι μου, είναι σταθερά εκεί? Όχι, έρχεται καταρχήν και ποζάρ για τον εαυτό της και για τα μαγιό της και νομίζω ότι είναι το καλύτερο, για το καλύτερο μοντέλο, δεν πληρώνει κιόλας. Από εκεί και πέρα έρχεται συνέχεια, μάλιστα ήταν και η πρώτη που ήρθε μετά την καραντίνα και της είχα δώσει και το χρυσό κλειδί της πόλης και είχε πέσει και πολύ γέλιο σαν βίντεο. Θεωρώ ότι είναι η πιο σεξι ελληνίδα, κάνει τα περισσότερα κλικ στο ίντερνετ και έχει και ένα σώμα. Ναι, το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Πίσω, ψυχά. Αρέσει πολύ. Πέτρο, η Ιωάννα γενικά όταν πας να τη φωτογραφίσεις ή να τη στραβήξεις κάποιο βίντεο, πώς είναι? Ποτέ δεν της το λέω. Πάντα μου αρέσει να κάνω τη δουλειά μου χωρίς ο άλλος να καταλαβαίνω ότι είμαι κοντά του. Και όλα είναι παπαρατσικά τα βίντεο. Κατάλαβα. Και τα βράδια τι κάνει, βγαίνουν έξω εκεί, γυρνάνε στα σοκάκια κτλ. Βέβαια. Πίνουν το ποτό τους, κυκλοφορούν, δεν την έχουμε δει με κάποιο αγόρι. Από εκεί και πέρα είναι πολύ άσχολη, όπως μας είπε, και δεν προλαβαίνει. Με το Δημήτρη Αλεξάνδρου πήγε μόνο στην Άξο, δεν ήρθε και στη Μύκονο? Μάλλον, ίσως κάτι γίνεται για να πάνε στην Άξο. Γιατί, τι γίνεται στην Άξο και πήγαν? Αυτοί να πάμε κι εμείς δηλαδή. Έχει ωραία είναι. Πολύ ωραία πατάτα και πολύ ωραία τυριά είναι, Άξο, παιδιά. Έχει τη γραβιέρα, τη γνωστή. Μάλλον πήγαν σε κάποιο ήσυχο νησί, αυτό κατάλαβα κι εγώ. Έτσι. Και η κολλητή της Ιωάννα ήταν εκεί, η Βρυσίδα Ανδριώτου, αν δεν κάνω λάθος. Φαντάζομαι η πρώην κολλητή της, γιατί σπανίως τώρα τις βλέπουμε μαζί. Μαλώσανε. Ναι, καλέ. Έχεις μείνει στα κολλητηλίκια, πάνε. Ο χρόνος τους χτύπησε. Δεν συναντήθηκαν, Πέτρο. Όχι. Δεν είναι κολλητές, δεν μιλάνε καθόλου, δεν υπάρχουν στο Instagram. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά στις showbiz. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η φιλία, η πολύ δυνατή φιλία αυτών των δύο γυναικών χάλασε? Πες μας, έχεις μήπως πληροφορία? Φόρεσαν το ίδιο μαγιό. Τι να σας πω, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά συμβαίνουν αυτά στις showbiz, είναι συχνά φαινόμενα. Από εκεί και πέρα ήρθε με τη γυμνάστριά της, πόζαν και αυτές για το Instagram, γιατί όπως ξέρετε πλέον το μεροκάματο βγαίνει από το Instagram μέσω εταιριών και έχει και ένα πολύ ωραίο σώμα και επίσης
πρόσωπο. Ναι. Πάντως γίνεται χαμός. Νομίζω δεν μπορείς να μείνεις ήσυχος ούτε ένα λεπτό μέσα στην ημέρα με τις αφήξεις καθημερινά στο νησί. Είναι επιλογή, πρώτη επιλογή, όχι μόνο των εγχώριων celebrities, αλλά και των celebrities διεθνώς. Πολύ σωστά. Ξενυχτάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και εγώ και οι φίλοι μου φωτογράφοι. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό που ο Justin Bieber πήγε σε όλα αυτά τα νησιά. Θεωρώ ότι ήταν το νούμερο ένα θέμα του καλοκαιριού και βέβαια τώρα ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Τζάμπα διαφήμιση για το Υπουργείο Τουρισμού. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Αν για κάτι είμαστε, είμαστε υπερήφανοι στην Ελλάδα, αυτό είναι ο τουρισμός μας, παιδιά. Για τα όμορφα ελληνικά νησιά μας και ο λεμπερός μας ήλιος. Αυτό είναι η αλήθεια. Πέτρο μου, θα σε έχουμε όλο το καλοκαίρι κοντά μας, να το ξέρεις αυτό. Είναι ανακοίνωση, όχι μόνο πρόταση. Γιατί θα περάσουμε μαζί το καλοκαίρι μας. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Φιλί μεγάλο, να είσαι καλά.